Την Καραμπά καλά δεν την ξέρω. Ξέρω καλά τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος και θα φυλαχτεί και δεν θα βγάλει τις μεγάλες εντάσεις ορμόμενος το παιχνίδι του Καραϊσκάκη την Κυριακή. Έχω την εντύπωση ότι το παιχνίδι θα μοιραστεί. Πιθανολογώ ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει το καλό πρώτο ημίχρονο, η Καραμπάκ το δεύτερο. Ο Κρέσπο μαθαίνω παίζει αριστερό στόπερ, αριστερό μπακ. Θα χρησιμοποιηθεί ένας εκ των Μιστακίδης στη μια πλευρά, στην πλαϊνή μπροστά. Και ο Κουλούρης ή ο, πώς το λένε τον άλλο, ο Περέιρα ή ο Κουλούρης ή ο Περέιρα στα φορ για να ξεκουραστεί ο Κλάους. Και ο Μαλεζάς φαίνεται ότι μάλλον θα κάτσει έξω για να παίξει ο Βαρέλας. Μάλλον θα παίξει ο Βαρέλας με το Μαλεζά. Δυο κορμιά βαριά, δηλαδή δυο ίδιες κοψιές. Βλέπω ότι γκολ-γκολ θα είναι το παιχνίδι και στο Χ το βλέπω στο 1-1. Δηλαδή ούτε άσχημα ούτε πολύ καλά. Ο Σαββίδης ζήτησε 2 ή 3 επί 6 οι βαθμοί γιατί έχουν τα δικά του στο ανατολικό μπλοκ του Σαββίδη παρέα. Νομίζω ότι το 1-1 και το Χ και το γκολ-γκολ είναι πολύ πιθανό. Καθώς ο ΠΑΟΚ δημιουργεί, εκτελεί λίγο, αλλά και πίσω έχει τα προβλήματά του. Τα οποία θα τα δούμε και στο Καραϊσκάκη. Αυτό.